Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Το επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν ως φαίνεται διαβουλεύσεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προκειμένου να γίνουν επιπλέον προσπάθειες για να γεφυρωθούν οι διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά στην ελάφρυνση του χρέους, όπως διαφάνηκε μετά το τέλος του χθεσινού Eurogroup. Είμαστε στο τέλος του προγράμματος. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις πολύ γρήγορα. Σε αυτό το στάδιο οι συζητήσεις για το χρέος θα συνεχιστούν και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι στο τέλος η έξοδος από το πρόγραμμα θα είναι επιτυχημένη, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριος Σεντένο, μετά την συνεδρία των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Ο Μάριος Σεντένο δήλωσε επίσης ότι υπάρχει μερική σύγκληση για το χρέος, αλλά το ζήτημα εξαρτάται από πολιτικές αποφάσεις, αναφερόμενος εμέσως πλησαφώς στη Γερμανία, η οποία συνεχίζει να κρατά σκληρή στάση. Πράσινο φως άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας για την κατασκευή του εμπορικού κέντρου Academy Garden σε έκταση 22.000 τετραγωνικών μέτρων στην ευρύτερη περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος του Δήμου Αθηναίων. Το αρμόδιο τμήμα έβαλε τη σφραγίδα του για την ολοκλήρωση των όρων δόμησης, πολυχώρου εμπορίου και ψυχαγωγίας εντός της έκτασης του πρώην εργοστασίου της κλωστοϊφαντουργίας Μουζάκη στο Λεωφόρο Κηφισού. Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει συνολικά την περιοχή, καθώς προβλέπεται μεταξύ άλλων δημιουργία ζώνης πρασίνου περίπου 5,5 στρεμμάτων στο όριο του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνα, καθώς και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής με τη διαμόρφωση δικτύου κίνησης πεζών και ποδηλάτων. Πριν από 25 χρόνια περίπου, αν η περιουσία κάποιου έφτανε τα 3 εκατομμύρια δολάρια, θεωρούταν ζάμπλουτος για τον τραπεζικό κλάδο, όχι όμως πια. Σήμερα ο πύχης των κρίσεων ανέβηκε στα 25 εκατομμύρια δολάρια. Το να γίνει κάποιος πλούσιος δεν είναι απλή υπόθεση, σχολιάζει ο πρόεδρος διαχείρισης πλούτου της Northern Trust, Stephen Franken. Κατά γενική ομολογία, πάντως, μια περιουσία άνω των 25 εκατομμυρίων δολαρίων ανοίγει πόρτες. Μάχη στήθος με στήθος δίνουν λοιπόν οι ανά τον κόσμο ζάμπλουτοι, καθώς η διαχείριση της περιουσίας κρύβει πολλές προκλήσεις, ο καθένας με τις δυσκολίες του. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτημό να κινείται σε 774,31 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,45% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.